δεχόμενες όλες οι απόψεις. Επειδή πολλοί που μας ακούνε μπορούν να πούνε ότι με άρθρα ή με δηλώσεις εγώ δεν μπορώ να αλλάξω ή να πάω να με πείσει κάποιο κόμμα, θα με πείσει με την πολιτική του, με την, αν έχω λεφτά στην τσέπη μου, αν έχω δουλειά, αν δεν υπάρχει ανεργία. Μισό λεπτό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη καθόλου. Ναι. Ξέρετε, τα άρθρα, η πολιτική συζήτηση. Όχι, λέω, μπορεί κάποιο να πει και αυτό. Λέω. Εξηγεί ο τρόπο με τον οποίο εξηγεί κάθε πολιτικό φορέα στην πολιτική του ή περιγράφει το στρατηγικό του σχέδιο ή προσπαθεί να τεκμηριώσει ή να επιχειρηματολογήσει υπέρ συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων ή πολιτικών κατευθύνσεων που έχει επιλέξει να πάρει. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο στη δημόσια συζήτηση. Διότι, ξέρετε, είναι προφανώς οι υλικές συνθήκες, οι συνθήκες ζωής, οι συνθήκες διαβίωσης. Πιστεύετε ότι μπορείτε να πείσετε κάποιον λόγο. Να πείσετε τον Έλληνα περισσότερο με ένα άρθρο ή αν έχει δουλειά και λεφτά στην τσέπη του. Το λέω λίγο πεζά, βέβαια, αλλά... Δεν λέω... Ναι, δεν μπορώ να μπω στη λογική αυτής της συζήτησης. Αυτή η κυβέρνηση έχει κληθεί να εφαρμόσει ένα δύσκολο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι γνωστές οι συνθήκες μέσα στις οποίες πολιτεύεται. Είναι γνωστές οι συνθήκες και οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί μέσα από τους οποίους θα πρέπει να περάσουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κομμάτια του προγράμματός μας. Και ακριβώς αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε είτε με την αρθρογραφία, είτε με τη συνεντεύξη, είτε με την πολιτική συζήτηση. Διαφορετικά, τα πάντα θα καλύπτονταν από την λογική του πάντως... όλοι οι ίδιοι είναι. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε κληθεί να εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ήταν δικής μας εμπνεύσεως, προσπαθούμε με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να υλοποιούμε και πολιτικές οι οποίες είναι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και στην τρίτη αξιολόγηση, πάντως, η στιγμή που επιλέγει αυτό το περιβόητο momentum, η πολιτική συγκυρία που επέλεξε ο Πρωθυπουργός για να παρέμβει αυτό το άρθρο του, δηλαδή 3 του Σεπτέμβρη. Ενώ θα. Να ολοκληρώσω λίγο το συλλογισμό, γιατί ήμουν. Σε μια συζήτηση έτσι πολύ ενδιαφέρουσα από απλούς ανθρώπους που έλεγαν. Κάλλιστα, με αυτή την παρέμβαση ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να θέσει και υποψηφιότητα για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δηλαδή θα ήταν. Στοχεύοντας στο κεντροαριστερό ακροατήριο προς αυτό και μάλιστα βλέποντας και τις επαφές που κάνει και στα ευρωπαϊκά φόρα ότι υπάρχει αυτή η συγγένεια με τους ευρωσοσιαλιστές, θα μπορούσε να είναι ο ιδανικός υποψήφιος για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι. Δεν θα το έλεγα. Καταρχήν, κοιτάξτε, χθες ήταν η ημερομηνία της 3ης Σεπτέμβρη. Είναι μια ημερομηνία που με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχει συνδεθεί και με την ιδρυτική στιγμή του ΠΑΣΟΚ. Μέσα λοιπόν σε μια συγκυρία όπου συζητείται το μέλλον της κέντρο-αριστερά στη χώρα, όπου συζητείται η πορεία την οποία θα πάρει ο νέος φορέας, όποιος και αν είναι αυτός, σε σχέση με τα πολιτικά ερωτήματα που τίθενται, παρεμβαίνει και ο Πρωθυπουργός λέγοντας τη δική του άποψη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Ο χώρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα υπαρξιακό δίλημα. Θα παρακολουθήσει τη συζήτηση η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μεταξύ των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και στο εσωτερικό τους σε σχέση με τα λάθη τα οποία έγιναν καθ' όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, σε σχέση με τη στρατηγική σύμπλευση με τον νεοφιλελευθερισμό, σε σχέση με μια εξαιρετικά επιθετική πολιτική που είχαν αυτά τα πολιτικά κόμματα για τις αγορές εργασίας και οι οποίες πολιτικές τους οδήγησαν σε ένα μερικό ή ολικό διαζύγιο με τις παραδοσιακές δυνάμεις που εκπροσωπούσαν. Διότι ξέρετε, αυτά συζητάνε σήμερα στην Ευρώπη τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Προσπαθούν και έχουν περάσει σε μια φάση αυτοκριτικής, πιο ριζοσπαστικής αυτοκριτικής, κάποια άλλα με πιο δειλά βήματα προχωράνε σε αυτές τις κατευθύνσεις. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία διεξάγεται στην Ευρώπη. Και το ΠΑΣΟΚ ή η Δημοκρατική Συμπαράταξη απουσιάζει πλήρως από αυτή τη συζήτηση. Αντιθέτως, έχει ταυτιστεί ιδεολογικά στην Ελλάδα. Μάλλον έχει ταυτιστεί ιδεολογικά με τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και του εξυγχρονισμού που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ κατά τη δεκαετία του 90 και του 2000 και πολιτικά έχει ταυτιστεί από το 2012 και μετά με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως δεν φαίνεται να είναι σε θέση να παρακολουθήσει όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Για το αντίστροφο βέβαια σας κατηγορούν εσάς, αλλά ας κλείσουμε... Και είναι ακριβώς γι' αυτό, και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που σας λέω ότι...
το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχασαν τις κοινωνικές τους συμμαχίες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια αναζήτηση ιστορικής δικαίωσης, η οποία είναι αδύνατο να έρθει. Κύριε Υπουργέ, πάντως σας κατηγορούν ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Για τους οποίους. Ναι. Για ποιο πράγμα. Πώς ήμουν και πώς έγινα. Δηλαδή, πώς ήρθα στην εξουσία και με τι προσδοκίες δημιουργώντας τον ελληνικό λαό. Αυτή δεν είναι η μόνιμη αποδοχή. Επιστρέφουμε στο ζήτημα, εδώ επιστρέφουμε τώρα στο ζήτημα της συμφωνίας του. Πώς ήρθε αυτή η συμφωνία. Τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ποιος είναι ο πολιτικός λόγος ο σημερινός του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Και επιτρέψτε μου να ξαναπώ ότι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον δεν έχει καμία σχέση με τον φιλελεύθερο και συμπλέοντα με την δεξιά λόγο τον οποίο παράγει και αναπαράγει η Δημοκρατική Συμπαράταξη είδηση ή το ΠΑΣΟΚ. Σε σχέση με τις υποσχέσεις που σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, αλλά έχει περάσει ίσως και σε αρκετό κόσμο ότι μας υποσχέθηκε πολλά ο Τσίπρας, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα έκανε, πάντως δεν τα έκανε. Αυτό πώς σας απασχολεί. Ναι. Τώρα πρέπει να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Με ξαναφέρνετε στα ζητήματα που αφορούν την συμφωνία και τους όρους με τους οποίους καταλήξαμε σε αυτή. Γνωρίζετε τι έγινε το καλοκαίρι του 2015, γνωρίζετε την επιβολή συγκεκριμένων πολιτικών εκ μέρους της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα εμείς είχαμε με την τιμιότητα, την ειλικρίνεια και το πολιτικό σθένος να προχωρήσουμε σε εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 κατήλθαμε με ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε ότι εμείς θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε για όσο το δυνατόν πιο αμβλημένες κοινωνικές συνέπειες από την πολιτική την οποία καλούμαστε να υλοποιήσουμε και αυτό ακριβώς κάνουμε. Τώρα, επειδή βάλατε τη λέξη εκλογές, ναι, μέσα στη συζήτηση που αφορά τις εκλογές τις τελευταίες, ξαναδιαβάζω λίγο, έτσι ζεσταίνεται η λέξη εκλογές στην ορθογραφία και στις πολιτικές αναλύσεις και αυτό έχει να κάνει πάλι με την τρίτη αξιολόγηση, γιατί κάθε φορά που έχουμε μία αξιολόγηση έχουμε να κάνουμε αυτό, παρότι ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι με την τρίτη αξιολόγηση, με το τέλος θα έχουμε ένα σχηματισμό, να το ευχηθούμε και περαστικά πάλι με την αφορμή αυτή. Πώς βλέπετε να πηγαίνει η τρίτη αξιολόγηση? Είπατε από τους Ευρωπαίους μάλλον δεν θα έχουμε πρόβλημα, αν θυμάμαι τη χθεσινή σας συνέντευξη καλά, το Δουνουτού μπορεί να μας προκαλέσει κάποιες έτσι αριθμίες και αν αυτός ο λόγος ήταν ένας λόγος που θα μπορούσε να σε οδηγήσει σε απόφαση για εκλογές μέσα στο 18. Ναι. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά και οι δημοσιογράφοι από επαγγελματική διαστροφή φαντάζομαι, αλλά και η αντιπολίτευση για άλλους λόγους, επειδή δεν μπορεί να αντέξει την μη συμμετοχή της, εν πάση περιπτώσει, στην εξουσία, θέλουν διαρκώς να βλέπουν εκλογές. Το ίδιο σενάριο παίχτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης, διαψεύστηκε, το ίδιο σενάριο παίχτηκε κατά τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν νομίζω ότι και στην τρίτη αξιολόγηση η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει αυτή την αυτοκαταστροφική αντιπολιτευτική τακτική, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας και καλείται η ίδια να το απαντήσει. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής ανάκαμψης. Επομένως υπάρχουν οι όροι και προϋποθέσεις για μια όσο το δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωση και της τρίτης αξιολόγησης. Μέσα στο 17. Θεωρούμε ότι... Δεν μπορώ να κάνω τώρα εκτιμήσεις ό,τι αφορά το χρόνο, διότι ακόμα δεν έχουμε καν την ημερομηνία έναρξης τρίτης αξιολόγησης. Αυτά θα αποφασιστούν εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων. Επομένως, όταν θα έχουμε μία σαφή εικόνα για την ημερομηνία έναρξης τρίτης αξιολόγησης, θα μπορούμε να κάνουμε και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις και για την ολοκλήρωσή της. Αυτό που μπορώ σε κάθε περίπτωση να σας πω είναι ότι υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε. Αρκεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μην τραβήξει το σκηνή περισσότερο από ό,τι πρέπει κατά την προσφυλή του τακτική. Νομίζω όμως ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Διαφορετικά τι? Δεν θα έχουμε εκλογές, μην ανησυχείτε. Ούτως ή άλλως. Θα ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Αν πάει καλά η οικονομία που το ευχόμαστε όλοι και μέχρι στιγμής πηγαίνει, ίσως να γίνουν και κάποια πράγματα. Ακούσαμε για παράδειγμα σήμερα τον κύριο Παπά να λέει ότι θα μπορέσουμε, αν τα οικονομικά μας επιτρέψουν, να προβούμε σε ενέργειες όπως η μείωση κάποιων φορολογικών συντελεστών.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι από το 2019 και μετά ήδη έχουμε ψηφίσει τη μείωση φορολογικών συντελεστών αλλά και την παροχή νέων επιδομάτων και μια σειρά από, και έχουμε και μια σειρά από επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Από εκεί και πέρα, αν η ελληνική οικονομία συνεχίσει να κινείται με αυτόν τον αναπτυξιακό ρυθμό και ακόμα καλύτερο όπως προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο του 2017 και αυτή η πορεία συνεχιστεί και για το 2018 και αναλόγως με την συνολική κίνηση της οικονομίας αλλά και των δημοσιονομικών μεγεθών θα υπάρξει μέρημνα χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι του προγράμματος να προχωρήσουμε και σε άλλες επεκτατικές πολιτικές είτε αυτές έχουν να κάνουν με φοροελαφρύνσεις είτε έχουν να κάνουν με αυτά πριν δημοσιονομικές, με δημοσιονομικά ανοίγματα. Πριν τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο 2018, λέτε, ή αφού λήξει και μετά. Μπορεί να γίνει και κάτι νωρίτερα, δηλαδή. Τώρα δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή νέες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Από εκεί και πέρα, αναλόγως και με την πορεία της οικονομίας, γιατί και η επιστολή που δώσαν οι παραγωγικοί φορείς να προχωρήσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ναι, τα ίδια είπαν και στον Πρωθυπουργό όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ήταν αυτομείωση των συντελεστών, ναι, κυρίως για τον παραγωγικό κόσμο, ότι αυτό είναι το μέγιστο ζητούμενο. Εντάξει, για να είναι πάρα κινηθεί πολύ, ναι, φυσιολογικό το πρόβλημα της υπερφορολόγησης είναι γνωστό, όπως είναι και το πρόβλημα των μειωμένων δαπανών. Η ελληνική οικονομία υπέστη μια τεράστια ζημιά. Τώρα επειδή είπαμε για δαπάνους. Την πενταετία. Την πενταετία 2000, ναι, επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω. Την πενταετία 2010-2015, οι στόχοι του προγράμματος είναι γνωστό ότι δεν είναι εύκολοι και ότι προκαλούν επιβαρύνσεις. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι να επιτυγχάνουμε τους στόχους του προγράμματος με όσο το δυνατόν μικρότερες κοινωνικές συνέπειες. Αυτό το γνωρίζουν και οι κοινωνικοί εταίροι, αυτό το γνωρίζουν τα επιμελητήρια, το γνωρίζουν οι ενώσεις των εργοδοτών ή ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, είναι πολύ φυσιολογικό να ζητούν μια μείωση των φορολογικών βαρών, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαιτέρως αυξημένα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι που τίθενται από το πρόγραμμα και τους οποίους καλούμαστε στο πρόγραμμα να επιτύχουμε. Στο πρόγραμμα ήθελα να αναφερθώ, κύριε, ήθελα να έρθω σε σχέση με την αξιολόγηση, ναι, γιατί ακούγονται ήδη φωνές που λένε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και ότι αν είναι κάποιο από αυτά τα αγκάθια έχει να κάνει πάλι με το δημόσιο τομέα και με το πόσο επιβαρύνει τελικά τον προϋπολογισμό. Και σας καταλογίζουν ότι έχετε διωγγώσει τον δημόσιο τομέα με νέους συμβασιούχους, με έναν υπέρμετρο, με ένα πολύ υπερμεγέθες, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμβασιούχων, που είναι ασύμβατος και με τις εξαγγελίες που έγιναν για την ρύθμιση του δημοσίου, ναι, και τον εξυγχρονισμό του. Τι απαντάτε σε αυτό? Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η κυρία Γεωργοβασίλη έχει δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πορεία αύξησης της μισθολογικής δαπάνης του δημοσίου ή γενικώς των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης που να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό πέραν από αυτά τα οποία είναι συμφωνημένα στο πρόγραμμα με τους θεσμούς. Πρόκειται για μια αντιπολιτευτική κριτική η οποία δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και γι' αυτό το λόγο ακριβώς βρίσκεται κανείς σε μια δύσκολη θέση για το τι να απαντήσει για το τι να απαντήσει, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζεται κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να λέει ότι αυξήθηκε η μισθολογική δαπάνη, απλώς παράγει. Επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα των συμβασιούχων ότι ανέβηκαν κατ' αρκετές χιλιάδες στον αριθμό. Κοιτάξτε, δεν προκύπτει αυτό από τα στοιχεία και εγώ αυτό στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι το πρόβλημα των συμβασιούχων δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιούργησε η παρούσα κυβέρνηση. Η ομοιρία των ανθρώπων που δουλεύανε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που διάκοπταν την εργασία τους για ένα οχτάμηνο και στη συνέχεια επέστρεφαν και με διάφορες αλχημίες προσπαθούσαν συνέχεια οι κυβερνήσεις να τους κρατούν πολιτικά, να τους κρατούν ομήρους για να εξασφαλίσουν πολιτικά κέρδη. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Αλλά δεν είναι μια τεχνολογία, επιτρέψτε μου. Δεν είναι μια τεχνολογία την οποία την εφήβρε
ούτε την εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή κυβέρνηση. Αντιθέτως, αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το χάος και σε αυτή τη λογική της ομοιρίας των συμβασιούχων. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, προχωρήσαμε και σε νέες συμβάσεις σε σχέση με τους συμβασιούχους της καθαριότητας, αλλά την ίδια στιγμή προκηρύσουμε και διαγωνισμό έτσι ώστε οι συγκεκριμένες θέσεις να καλυφθούν από μόνιμους πλέον. Βγαίνει ηλεκτρικό συνέδριο και λέει μην τους πληρώσετε. Όχι, τώρα τα έχετε μπερδέψει λίγο. Αυτό το οποίο είπε το ελεγκτικό συνέδριο αφορούσε την προηγούμενη ρύθμιση. Το συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ήδη τον Ιούνιο-Ιούλιο, με την νομοθετική παρέμβαση. Επειδή τώρα με τη διαδικασία τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι βγαίνουμε από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, κάτι που αν όλα πάνε καλά, πρέπει μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνει αυτό. Καλό φαίνεται σε μια πρώτη ματιά. Μήπως όμως μας δημιουργήσει πρόβλημα με τη διεκδίκηση που έχουμε για το πρόβλημα της λύσης του χρέους. Όχι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση του ενός με το άλλο. Κοιτάξτε, από τις 15 Ιουνίου και μετά έχουμε μια σειρά από καλές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία. Έχουμε τη συμφωνία για το χρέος που βάζει τα θεμέλια και τις βάσεις για να υπάρξουν τα μέτρα ρύθμισης του ελληνικού χρέους τον Αύγουστο του 2018. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία που συγκεκριμενοποιεί τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν τον Αύγουστο του 2018 και ίσως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να πάμε και πέρα από αυτά, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και νέα μέτρα περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους σε όλη αυτή την πορεία που έχουμε από τώρα μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Από εκεί και πέρα ήρθε η έξοδος στις αγορές, ήρθε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς φέτος πετύχαμε συνολικό δημοσιονομικό πλεώνασμα, αν δεν κάνω λάθος, 0,7%. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι έχει επανέλθει η σταθερότητα και σιγά σιγά μπορούμε να οικοδομήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι είναι μια θετική είδηση και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την παράλληλη συζήτηση η οποία γίνεται για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, το οποίο παρουσιάζει τα διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Και να πάμε και στην έκθεση, γιατί γι' αυτό θα ανηφορήσετε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε και τα γένεια από τον Πρωθυπουργό και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, που εκεί θα τεθούν και όλα. Και κυρίως είναι μια αφορμή για τους πρωθυπουργούς. Όλοι περιμένουν το πακέτο. Μάλλον για τους δημοσιογράφους. Όταν κάποιος είναι πρωθυπουργός, να του λένε τι έλεγε όταν ήσουν στην αντιπολίτευση και να φέρουν τα βίντεο. Οι αντιπολίτευση όταν είναι στην αντιπολίτευση να λέει τι έλεγε ο πρωθυπουργός όταν ήταν αντιπολίτευση. Και είναι αυτό το γαϊτανάκι. Φαντάζομαι ότι θα μελετήσετε τα βίντεο που ήδη αναρτώνται στο διαδίκτυο σε σχέση με το τι έλεγε ο πρωθυπουργός όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Θυμόμαστε πολύ καλά τι έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι από την έκθεση από τη διεθνή έκθεση στην οποία αναφέρεστε του 2014 έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και έχουν αλλάξει και εντελώς οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλούμαστε να κινηθούμε. Επανέρχομαι στην περίοδο της διαπραγμάτευσης του 2015, επανέρχομαι στην συμφωνία του καλοκαιριού του 2015, διότι αυτή, αλλά και στις εκλογές του Σεπτέμβρη που ακολούθησαν την υπογραφή της συμφωνίας, διότι πλέον αυτά τα πολιτικά γεγονότα που συντάραξαν την Ελλάδα αλλάζουν πλήρως την πολιτική συγκυρία. Φαντάζομαι όμως κάτι άλλο θα περιμένει ο κόσμος να ακούσει από τον κοινωνικό σχετισμό. Τι θα είναι αυτό που θα ακούσει αυτές τις γραμμές. Αυτό το οποίο θα πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επεξήγηση του πολιτικού σχεδίου που έχει η κυβέρνηση για την οριστική έξοδο από τα μνημόνια και την κρίση τον Αύγουστο του 2018 και το στρατηγικό σχέδιο για μια ανάπτυξη και για μια νέα Ελλάδα η οποία πρέπει να οικοδομηθεί μετά την μνημονιακή εποχή. Και αυτή η νέα Ελλάδα πρέπει να έχει ένα εντελώς διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο να στηρίζεται στο σεβασμό των εργαζομένων, σε παραγωγικές επενδύσεις, στην στήριξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας και σε μια
και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης στη χώρα μας, η οποία πλέον έχει καταστεί πυλώνα σταθερότητα σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή, και θα αναδείξει και συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία εμείς θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμα σε αυτή την προσπάθεια για την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και την θεμελίωση μιας νέας οικονομίας. Και ένα από αυτά είναι η στήριξη της νέας γενιάς με μια σειρά από μέτρα και δέσμες προτάσεων που νομίζουμε ότι θα μπορέσουν να αλλάξουν την καθημερινότητα αρκετών χιλιάδων νέων ανθρώπων. Τα περισσότερα από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το χώρο που μας διαθέσατε, γιατί και το πρόγραμμα ήταν και βαρύ. Ήσασταν και μαζί με τον Πρωθυπουργό το πρωί σε αυτή την επίσκεψη στην Απιβίτα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εμείς θα πάμε σε ένα.